Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πυρετώδεις είναι οι διαδικασίες στις οποίες βρίσκονται πλέον τα κόμματα με φόντο τις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Καθημερινά διενεργούνται δημοσκοπήσεις με τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ να μάχονται ουσιαστικά για την πρώτη θέση. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα μιας ακόμη δημοσκόπησης της VPRC. Όλα αυτά τα έχει αναλυτικά ο Αντώνης Παραράς. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλησπέρα. Λοιπόν, για χαρά, είναι μια δημοσκόπηση που δημοσιεύεται αύριο στα επίκαιρα, λιγότερο από 20 μέρες μαριγώ, για τις εκλογές της 17ης του Ιούνιου, και οι ανατροπές, όπως λέμε, στο πολιτικό και εκλογικό σκηνικό συνεχίζονται, έτσι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως. Τα επίκαιρα δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα σήμερα ένα τμήμα της τελευταίας δημοσκόπησης της VPRC πριν από τις εκλογές. Επτακομματική Βουλή με πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ δείχνει δημοσκόπηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 30% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής και διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι της Νέας Δημοκρατίας που ακολουθεί με 26,5. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση επιβεβαιώνεται το εκλογικό ρεύμα και η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ με την αύξηση των ποσοστών του, αφού συνεχίζεται ο διεμβολισμός όμορων πολιτικών χώρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα δείχνει να επικρατεί της Νέας Δημοκρατίας ακόμη και στο παιχνίδι του διπολισμού που επέβαλε ουσιαστικά ο Αντώνης Σαμαράς με το κάλεσμα κεντροδεξιάς συστράτευσης. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τα ποσοστά της ως αποτέλεσμα της μερικής επανένωσης, νομίζω, της κεντροδεξιάς, και πάλι όμως το αντιμνημονιακό κομμάτι που υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία, που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, δεν δείχνει μαρηγό διατεθειμένο να επιστρέψει σε αυτή τουλάχιστον, νομίζω τώρα σε προσεχείς εκλογές. Δεν δείχνει να επιστρέφει. Να δούμε λίγο τα υπόλοιπα κόμματα. Βεβαίως. Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πρώτο κόμμα με 30%, η Νέα Δημοκρατία είναι δεύτερη με 26,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,5, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στο 7,5, το ΚΚΕ 5,5, η Χρυσή Αυγή 4,5, η Δημοκρατική Αριστερά στο 7,5. Να σταθούμε λίγο, βλέπετε ΣΥΡΙΖΑ 1, 2 η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ είναι 3, 4 έχουμε Ανεξάρτητους Έλληνες και Δημοκρατική Αριστερά, μετά έχουμε το ΚΚΕ και τελευταία τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Ουσιαστικά έχουμε μία μάχη ανάμεσα στη ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία για το ποιος τελικά θα καταφέρει να είναι το πρώτο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι σταθεροποιείται, Αντώνη, σε αυτά τα ποσοστά και στην τρίτη θέση. Χάνει, όπως δείχνουν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αντιθέτως, κερδισμένη βγαίνει η Δημοκρατική Αριστερά. Η Χρυσή Αυγή χάνει μεν επίσης ποσοστά, αλλά παραμένει εντός Βουλής. Και Ανεξάρτητοι Έλληνες λίγο πολύ σταθερά ουσιαστικά στην Ελλάδα. Η Οικολόγοι Πράσινοι είναι στο 1,5, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός με 1%, Δημιουργία Ξανά στο 2, Ανταρσία 0,5 και άλλο κόμμα 1. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερα, αν θέλετε, αυτά τα ποσοστά. Ανεξάρτητα τώρα από τις κομματικές προτιμήσεις, στην ερώτηση, στη λεγόμενη παράσταση νίκης, αν είχαμε δηλαδή αύριο εκλογές, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κέρδιζε? Η Νέα Δημοκρατία είναι με 39%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 29%, και προσέξτε, στην ερώτηση αυτή η επιλογή κανένα κόμμα, 13, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 17, άλλο κόμμα 1 και ΠΑΣΟΚ παράσταση νίκης 1%. Κοιτάξτε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Επειδή βλέπω αναλυτικά την έρευνα από την VPRC, άσχετα τώρα, λέει, με κομματικές προτιμήσεις, αν είχατε να επιλέξετε για πρωθυπουργό της χώρας ανάμεσα σε πολιτικούς αρχηγούς που δίνει κάποια ονόματα, ποιον εκτιμάτε, ποιον θεωρείτε καταλληλότερο? Και έχουμε Αλέξη Τσίπρα στο 15, Αντώνη Σαμαρά στο 15, Βαγγέλη Βενιζέλο στο 15. Έχουμε Φώτη Κουβέλη στο 8, Πάνο Καμένο 4, Αλέκα Παπαρίγα 2 και Νίκο Μιχαλογιάκο το 1% κτλ. Λοιπόν, το δείγμα της έρευνας είναι πάνω από 1.000 άτομα και αύριο δημοσιεύεται αναλυτικά.
Σε ό,τι λοιπόν έχει σχέση με την εκτίμηση εκλογικής επιρροής από 25 μέχρι 29 Μαΐου, είναι λοιπόν χρονοσειρά δεδομένων πρόθεσης ψήφου, με συγχωρείτε, έτσι την παρουσιάζει η VPRC, και έχουμε το 30% για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται να γίνει μια ανατροπή από τις τελευταίες του προηγούμενου Σαββατοκύριακου Μαρηγό που είχαμε, όπου φάνηκε να δίνουν κάποιες εταιρείες ένα προβάδισμα 1,5 με 2,5 περίπου τη % στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Να πούμε ότι η VPRC θεωρείται μία από τις σοβαρότερες εταιρείες για τις δημοσκοπήσεις και καταλαβαίνετε πως όντως υπάρχει μία αλλαγή. Αλλαγή σκηνικού μεγάλη δεν υπάρχει, με την έννοια ότι ούτως ή άλλως αυτό βλέπουμε καιρό, ότι ή η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πρώτη θέση. Ναι, ουσιαστικά σε ό,τι έχει να κάνει και με τη θέση των υπολείπων κομμάτων, νομίζω από την πρώτη στιγμή μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου, πάνω κάτω όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τα ίδια, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και μετά το ντέρμπι διαμορφώνεται ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα κατακτήσει ουσιαστικά την πρώτη θέση. Πάντως είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Θα πρέπει να πούμε ότι για 2-24 ώρα ακόμη θα μπορούν να δημοσιεύονται αυτές οι δημοσκοπήσεις. Από εκεί και μετά φαντάζομαι θα αρχίσει ένα τεράστιο ζήτημα μέσα από το διαδίκτυο μέχρι και την Παρασκευή. Την Παρασκευή πιστεύω θα δεχθούμε έναν καταιγισμό δημοσκοπήσεων. Θα είναι και η τελευταία μέρα για την δημοσιοποίησή τους. Που σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και όντως θα έχουμε ένα από τα πρώτα δείγματα, θα συγκρίνουμε δηλαδή αρκετές δημοσκοπήσεις, τι περίπου δίνουν. Βέβαια όλοι μας διαβάζουμε, βλέπουμε, θα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως όλα αυτά τα οποία έρχονται, βγαίνουν δηλαδή από την Παρασκευή και μετά, και νομίζω ότι όντως πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, πρόκειται για μια τεράστια, αν θέλετε, ανασφάλεια του πολιτικού συστήματος και μισό λεπτό παίρνω VPRC. Βλέπουμε κι άλλες, ναι, έρχονται στοιχεία τώρα τη στιγμή αυτή και για άλλες δημοσκοπήσεις, αλλά θα δημοσιευθεί στο Ποντίκι αύριο μία δημοσκόπηση η οποία δείχνει, από ό,τι πληροφορούμε, ισοπαλία της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν το μοναδικό που δεν είχαμε δει μέχρι στιγμής. Ναι, τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν, λέει, ποσοστό, αύριο στο Ποντίκι είναι αυτό, 24,5 στην πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ έρχεται τρίτο με 13,5. Η Ανεξάρτητη Έλληνες με 7, ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή και Δημοκρατική Αριστερά περίπου 5. Mm-hmm. Αυτό, για να δούμε στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή, που εξαιρεί την αποχή, το Λευκό και τους αναποφάσεις τους, είναι φοβερό, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνουν 27% και 14% το ΠΑΣΟΚ. Με αναγωγή είναι αυτό. Νομίζω ότι αυτό μας έλειπε τώρα πια, αυτό που είπες πριν. Φανταστείτε τώρα το βράδυ 17 του Ιούνιου να έχουμε καμιά ιστορία από κανένα 27 τα δύο κόμματα και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα. Να μετράμε ψήφο-ψήφο αν θα βγει πρώτος ο ένας ή ο άλλος. Πάντως και σε επίπεδο δημοσκόπησης είδαμε μια το ένα κόμμα να προηγείται μια το άλλο, αλλά ισοπαλία μεταξύ τους δεν είχαμε δει. Είναι όμως φοβερές οι ανατροπές. Είναι φοβερό το σκηνικό το οποίο έχει πια διαμορφωθεί. Με την έννοια ότι βλέπουμε ίσως και τοπικά και πανελλαδικά πόρτα-πόρτα θα αναζητήσει φυσικά χαμένες ψήφους το ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπετε ποια είναι τα πράγματα και τοπικά και πανελλαδικά, πώς είναι η κατάσταση. Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι σε μια-δυο περιπτώσεις, όχι σε πολλές, δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο χαμένους ψηφοφόρους, έχει να αντιμετωπίσει και κροκοδίλια δάκρυα αυτών που δεν έχουν μπει στα ψηφοδέλτια mm-hmm. και αναζητούν τρόπο ενδεχομένως και να εκδικηθούν. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ, με την διάθεση ανανέωσης που έχει επιβάλει ο Βενιζέλος, το δίλημα των ανθρώπων που στήριζαν το ΠΑΣΟΚ νομίζω πια είναι πολύ συγκεκριμένο. Αν προσωποποιούν μερικά πράγματα, νομίζω κάνουν μόνο κακό στο κόμμα τους. Αυτό δεν έχουμε προλάβει πάντως ακόμη να το δούμε στις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει ουσιαστικά. Θα το δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις, κατά πόσο αυτή είναι η ανανέωση που επικαλείται ο κύριος Βενιζέλος και σε ορισμένες περιπτώσεις το έχει κάνει πράξη, θα επηρεάσει και ενδεχομένως θα αυξήσει τα ποσοστά, πείθοντας ψηφοφόρους που έχουν φύγει. Ναι, ναι, κοίταξε, αυτό θα πρέπει να το δούμε, έτσι, θα πρέπει να αναπτυχθεί, αν θέλεις, ένα πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, για να μπορέσουμε να το δούμε, να το κρίνουμε. Πριν από λίγα λεπτά, το λεγόμενο μανιφέστο του ΣΥΡΙΖΑ το έχω λάβει.
Να σου πω την αλήθεια, πριν από λίγο το πήρα, δημοσίευσα απευθείας στον ΑΡΦΕΦΕΜ, δεν έχω προλάβει να το διαβάσω όλο, αλλά είναι το μανιφέστο του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριγό, για το μνημόνιο. Θέλω να σου πω ότι σε πυρετόδεις ρυθμούς εργάζεται το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να προετοιμαστεί το επικαιροποιημένο πρόγραμμα για την Παρασκευή. Την Παρασκευή, σήμερα, ναι, είναι να ανακοινωθεί. Για την Παρασκευή, βεβαίως. Σήμερα Τετάρτη παρουσιάστηκε η πολιτική εισήγηση του μανιφέστου της οικονομικής πολιτικής του κόμματος από την Επιτροπή Πολιτικού Συντονισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πρώτα στοιχεία τα δημοσιεύουμε. Δηλαδή, το πρώτο και πολύ βασικό είναι ότι έχουμε θέσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η ακύρωση των μνημονίων. Νομίζω θα πρέπει με σαφήνεια να δοθούν και κάποιες εξηγήσεις και από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ για να καταλάβουμε όλοι μας τι είναι αυτό το ακριβώς το οποίο πρεσβεύει και να μην έχουμε αυτές τις αντικρουόμενες φωνές ουσιαστικά από τις διάφορες συνιστώσεις. Να σου πω για το οικονομικό κομμάτι, αν θέλεις, με τίτλο πολύ γρήγορα μερικά πράγματα. Ναι. Τι έχουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα οποία θα τα κουβεντιάζουμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε ακύρωση μνημονίων και το εξηγούν. Έχουμε ακύρωση εφαρμοστικών νόμων, έχουμε καταγγελία δανειακών συμβάσεων, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, έτσι, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, εθνικοποίηση των τραπεζών, δημόσιος έλεγχος στρατηγικών επιχειρήσεων, ριζοσπαστική αναδιανομή πλούτου, χαράτσια μισθή εργασιακές σχέσεις, μιλάνε για μια δίκαιη αναδιανομή, έτσι, κάνουν λόγο για εκβιασμούς, αυτά δηλαδή περί εξόδου της Ελλάδας κτλ. Κτλ. Και βέβαια όλα αυτά μπορεί κάποιος την ώρα αυτή Μαριγών τα διαβάσει στο blog alfm.gr. Θα τα διαβάσουμε όλοι, έτσι, αναλυτικά, τα δούμε, τα μελετήσουμε και από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Βεβαίως. Θέλω να ανακοινώσουμε σήμερα ότι με το πέρας του αυριανού δελτίου στο δίκτυο για την πρώτη του εφόλης της ύλης, πολύ συγκεκριμένη σε επίπεδο θεματολογίας συνέντευξη, παραχωρεί ο πρώτος του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ, Θωμάς Αναστασίου, αύριο βράδυ στο δίκτυο 1. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και πριν την έναρξη της εκπομπής του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, θα έχουμε Θωμά Αναστασίου live, η πρώτη συνέντευξη μέσα από την οποία θα λυθούν απορίες. Δεν είναι κρυφή η ατζέντα, διότι ζητήσαμε από τον κύριο Αναστασίου να δεχθεί μια πρόσκληση να τα κουβεντιάσουμε όλα. Για μία και τελευταία ίσως φορά. Και όταν λέω όλα, δεν μιλάμε για τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ, δεν μιλάμε για όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως οι ίδιοι ως συνδυασμός θα προωθήσουν από εδώ και πέρα, διότι θα έχουμε την ευκαιρία από εδώ και πέρα να τα κουβεντιάσουμε. Η πρότασή μας ήταν να βγει προς τα έξω μία πραγματική εικόνα του τι συνέβη στο ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες. Σε ό,τι έχει να κάνει με το παρασκήνιο, εννοείς. Για όλο το παρασκήνιο. Η πρότασή μου ήταν αυτό, ότι θα ενδιέφερε αρκετούς. Το δέχτηκε, από ό,τι ειδοποιήθηκα πριν από λίγο, ο κύριος Αναστασίου. Δέχεται λοιπόν να πραγματοποιήσει αυτήν τη συνέντευξη, να εξηγήσει πώς σε εισαγωγικά στήθηκε, πώς δημιουργήθηκε το ψηφοδέλτιο αυτό που έχουμε σήμερα του ΠΑΣΟΚ. Τι συνέβη με όλο το παρασκήνιο, αν υπήρχε παρασκήνιο, για την συγκρότηση της λίστας. Θα μιλήσει για Φίλιππο Πετσάνικο, για συντροφικά μαχαιρώματα, για στήριξη ΠΑΣΟΚ, πού βρίσκεται σήμερα το ΠΑΣΟΚ, ποιος ήταν ο ρόλος του Χρήστου Κοσλιόπουλου, ποιος ο ρόλος παραγόντων του ΠΑΣΟΚ, πώς φτάσαμε στην δική του θέση, στην πρώτη θέση, και όλο νομίζω αυτό το κομμάτι, ειδικά των τελευταίων ημερών, που ενδιαφέρει πολλούς. Και πόσο εύκολος είναι ο δρόμος από εδώ και πέρα. Να απαντήσει σε όλα τα καυτά ερωτήματα. Ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι, για να αντιληφθεί η κοινωνία πώς δημιουργούμε τις συνεντεύξεις μας, στο news@dikto1.gr, ο οποιοδήποτε φίλος τηλεθεατής μπορεί να μου στείλει το ερώτημά του, την επισήμανσή του, την πληροφορία του, όλα αυτά και στον κύριο Αναστασίου και σε οποιονδήποτε προσκεκλημένο μπορούν να περάσουν στον αέρα μέσα από ερωτήματα. Ωραία. Όποιος θέλει να επισημάνει κάτι ή να ρωτήσει κάτι, είμαστε εδώ να το δούμε γραμμένο στο email και να το θέσουμε στον προσκεκλημένο ή στους προσκεκλημένους. Οι οποίοι θα είναι και αρκετοί βεβαίως από εδώ και πέρα, διότι είπαμε είναι προεκλογική περίοδος για ακόμη μια φορά, οπότε και εμείς και ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να ξανακούσει, να ξαναδεί και ενδεχομένως να κατασταλάξει, γιατί με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, εγώ Άντωνη πραγματικά εύχομαι ο κόσμος να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα, να μην έχει μπερδευτεί και να μην γυρίσει και την πλάτη του στα πολιτικά κόμματα στις 17 Ιουνίου. Θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη φορά
πέρα από την αυριανή συνέντευξη, η οποία δεν θα έχει να κάνει με ανακοίνωση προγραμμάτων, θέλω έστω για κάποια λεπτά να εξηγηθούν, να μας λυθούν κάποιες απορίες και να τελειώνουμε. Θέλω όμως να σου πω ότι η πρόθεσή μας, και το έχουμε κουβεντιάσει άλλωστε, η πρόθεσή μας είναι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στα ψηφοδέλτια, οι υποψήφοι τέλος πάντων, εξειδικευμένα να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα μέσα και από θεματικές ενότητες που θα έχουμε στις τηλεοπτικές εκπομπές, που δεν θα είναι μόνο μονόλογος, θα φτιάξουμε και πάνελ για να μπορούμε να υπάρχει ένας διάλογος τέλος πάντων. Θα περάσουν όλα τα τοπικά ζητήματα. Σήμερα μέσα από τον ΑΕΦΕΜ έκανα την πρώτη πρόταση στα κόμματα τα οποία διεκδικούν και τις δύο έδρες του νομού Καστοριάς να βγουν και να μας εξηγήσουν τι θα κάνουν με το πετρέλαιο. Ποια θα είναι η πολιτική κυρίως των προσώπων, δηλαδή οι τέσσερις πρώτοι που διεκδικούν τις δύο έδρες είναι Αναστασίου, ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Κουμπάνης και Μαρία Αντωνίου. Αυτοί λοιπόν, η κυρία και οι κύριοι, να μας εξηγήσουν τι θα κάνουν με το πετρέλαιο. Να σου θυμίσω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει και γραπτά και προφορικά να τα απαντήσουν για να τα μάθει η κοινωνία. Νομίζω ότι μια πρώτη γεύση πήραμε από τις προηγούμενες εκλογές. Ιδιαίτερα σαφείς απαντήσεις δεν δόθηκαν. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε τώρα, αυτή τη δεύτερη φορά ουσιαστικά. Ότι θα δοθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Το θέμα, Αντώνη, το θέμα δεν είναι μόνο βέβαια το τι θα πει κάποιος από τους υποψηφίους και τους επικεφαλείς των ψηφοδελτίων, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει το κόμμα του μετά τις εκλογές και εφόσον βρεθεί στη θέση, σε θέση εξουσίας μετά την απόφαση των πολιτών. Είναι πολύ ωραίο το τι θα πει. Γιατί μετά θα υπάρχει ένα βιντεάκι που θα παίζει συνέχεια, να τη λέγατε. Αλλά από εκεί πέρα η κοινωνία θα το αποφασίσει. Λοιπόν. Δεν μπορεί σήμερα να πάμε σε εκλογές χωρίς να γνωρίζουμε τι κάνουμε με τα προγράμματα για την ανεργία ή τι κάνουμε με την υπόθεση του πετρελαίου θέρμανσης τον Οκτώβρη μήνα. Είναι ο κύριος Διαμαντόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα περάσουν και οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ έτσι απλά, όπως και όλοι οι άλλοι. Εξειδικευμένα. Έλα εδώ, κύριε Διαμαντόπουλε. Τι γνωρίζει την Καστοριά, τι γνωρίζει τα προβλήματα. Εδώ δεν υπάρχουν άλοθοι, είμαι Αθήνα, είμαι Θεσσαλονίκη, είμαι εδώ, κατοικώ αλλού, ήρθα εδώ. Δεν κατάλαβα. Θα βγάλουμε βουλευτή ή θα κυνηγάμε απλά και μόνο να αυξήσει τα ποσοστά μας. Βγάζουμε βουλευτές. Ειδικά στις μικρές κοινωνίες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, Μαρηγό, θα επιλέξουμε ναι, καλός ή κακός, και πρόσωπα με τα οποία η πολιτεία, οι πολίτες μάλλον, μπορούν να συνεννοηθούν. Τέρμα η αδιαφορία. Νομίζω τελειώνουμε με την αλαζονία κάποιων προσώπων. Όπου βλέπει αλαζονία, ψευτιά και υποσχέσεις ο κόσμος και αυτοί οι βεντετισμοί, δηλαδή αυτές οι διάσημοι πολιτικοί με το περίεργο ύφος, το αποκρουστικό θα έλεγα σε μερικές περιπτώσεις, με αυτά έχουμε τελειώσει. Mm-hmm. Πρόσωπα και προτάσεις. Αυτά θα δούμε. Με αυτά νομίζω θα πάμε σε εκλογές τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Ωραία. Τώρα, πριν σε αποδεσμεύσω, αναφέρθηκες προηγουμένως στο πρόγραμμα κοινοφελούς απασχόλησης, τι ουσιαστικά έχει γίνει, και νομίζω ότι μετά τον βατερλό των προηγούμενων ημερών και δεδομένου ότι το πρόγραμμα σταμάτησε, η υποβολή των αιτήσεων του προγράμματος σταμάτησε στην πρώτη εβδομάδα, έχουμε και πάλι την επανεργοποίησή του. Ουσιαστικά από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν και πάλι αιτήσεις για το υπόλοιπο των ημερών. Ναι. Δίνουμε την είδηση από το πρωί, δώσαμε την είδηση στον Α. Λοιπόν, έχουμε την έναρξη με βάση αποκλειστικές πληροφορίες του Α94,7 που μετέδωσα το πρωί. Την ερχόμενη Τρίτη θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση 3 ή 4 ημερών για την κατάθεση αιτήσεων. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους για το περίφημο πρόγραμμα κοινοφελούς απασχόλησης. Όσοι θέλουν να την επικαιροποιήσουν την αίτησή τους, θα μπορέσουν να το κάνουν την άλλη εβδομάδα. Προσέξτε, προεκλογικά σταμάτησε, δεν καταλάβαμε ποτέ, ας πούμε, πώς σταματάει προεκλογικά για τις προηγούμενες εκλογές και ενδεχομένως πώς ξεκινάει τώρα. Ναι, μια είναι πολύ, πολύ μικρή επιφύλαξη κρατώ, γιατί πάλι προεκλογική εκστρατεία έχουμε. Σωστά. Δεν ξέρω τι άλλαξε. Για να δούμε, θα μας τα δώσει αναλυτικά ο κύριος Μαλέας, τον οποίο επίσης έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αφού έχετε και κύριο Μαλέα, ρωτήστε και ένα σχόλιο. Να πάρουμε όλες τις λεπτομέρειες, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο κόσμος περιμένει. Αλλά πρώτα το πρόγραμμα, αυτό ενδιαφέρει την κοινωνία. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε και στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, τον κύριο Γιώργο Μαλέα. Τον έχουμε επίσης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Μαλέα. Καλησπέρα και
εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ισχύει ότι ξεκινάει και πάλι η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινοφελούς απασχόλησης από την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι, αύριο το πρωί θα βγει η ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ που θα λέει ότι από την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα δεν είστε από κινητό και δεν έχουμε καλό σήμα. Να σας παρακαλέσω αν μπορείτε να παραμείνετε σταθερός σε ένα σημείο για να σας ακούμε, να σας ακούει και ο κόσμος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ενδιαφέρει πολλούς. Είμαι στον δρόμο, θα προσπαθήσω εδώ, ακούγομαι. Ωραία, τώρα είμαστε μια χαρά, ναι. Από την ερχόμενη Τρίτη, δηλαδή την Τρίτη μετά τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ουσιαστικά, ναι, μέχρι και την Παρασκευή. Ναι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Ποιες ώρες? Νομίζω ότι ίσχυε τις προηγούμενες μέρες, ισχύει και τώρα όλα τα πρωινά, τις ώρες που ήταν, μέχρι τις 3, τι ώρα ήταν και τις προηγούμενες, πάνω στο ΚΕΚ δεν αλλάζει τίποτα. Στο δηλαδή, ΚΕΚ, στο Παπαλαζάριο ΚΕΚ ουσιαστικά. Ναι, ναι, το... ό,τι ίσχυε στην προηγούμενη διαδικασία ισχύει και τώρα, δεν αλλάζει τίποτε. Απλώς το υπόλοιπο των 4 ημερών ώστε να αρχίσει πλέον η επεξεργασία για να... επιταχύνουμε όσο μπορούμε ώστε μέσα στον Ιούλιο, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, να γίνουν και προσλήψεις. Το ερώτημα που έθεσε προηγουμένως ο Αντώνης ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Το πρόγραμμα είχε σταματήσει, μάλλον υπήρξε η αναστολή υποβολής των αιτήσεων λόγω της προεκλογικής περίοδου που διανύαμε πριν από τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Είμαστε και πάλι σε προεκλογική περίοδο. Γιατί αυτή τη φορά υπήρξε αυτή η αλλαγή? Κοιτάξτε, σαν εργατικό κέντρο και τότε όταν είχαμε τοποθετηθεί, για μας είπαμε ότι πώς σταματάει. Και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην πάει πολύ προς τα πίσω. Και με δεδομένο και με αφορμή ένα άλλο πρόγραμμα κοινοφελίας και αυτό που έχει με αυτεπιστασία για τους Δήμους. Μ' ακούτε? Ναι. Σας ακούμε. Επειδή υπάρχει και ένα άλλο, λέω, με αυταπιστασία για τους Δήμους, με αφορμή ότι αυτό υπήρχε μια απόφαση από τη Συμβουλή της Επικρατείας για να προχωρήσει, επιέσαμε στον ΑΣΕΠ και έτσι συμπλοκάρεται και το δικό μας πρόγραμμα ώστε όσο πιο γρήγορα γίνεται να μπορέσουμε να τελειώσει η διαδικασία των αιτήσεων και να μπούμε γρήγορα στην επεξεργασία ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους 711 ανέργους να πάρουν μια προσωρινή ανακούφιση. Το ρωτάω, ξέρετε, είναι σίγουρα θετικότατο το γεγονός ότι και πάλι ξεκινάει και δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι τις 17 Ιουνίου, οπότε και θα γίνει ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Απλά εφόσον υπήρχε αυτή η δυνατότητα, πραγματικά μου κάνει εντύπωση γιατί χρειάστηκε και την πρώτη φορά να σταματήσουμε. Να αφήσουμε στη μέση το πρόγραμμα και τόσους ανέργους που έτρεξαν να κάνουν τα χαρτιά τους, να τους υποβάλουμε στη διαδικασία αναμονής ενός επιπλέον μήνα και παραπάνω ουσιαστικά. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας τα απαντήσω. Μπορώ να τα απαντήσουν όσοι θέλουν να σταματήσει. Εγώ εκείνο που είπα σαν εργατικό κέντρο, και το ξαναλέω, ότι για μας δεν τελείωνε η διαδικασία. Θα καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ώστε να μην πάμε προς τα πίσω. Δυστυχώς ήρθαν και οι δεύτερες εκλογές με αποτέλεσμα θα πηγαίναμε προς τα πίσω. Η διαδικασία αυτή να ξεκινούσε μετά τις 2025, γιατί τότε περίπου θα είχε προκομωσία. Και αν τυχόν και κάπου στράβωνε θα πήγαινε. Και καταβάλλουμε προσπάθειες, κάποιοι άλλοι μπορεί να ασχολιόνταν προεκλογικά και με άλλα πράγματα. Θα πάμε και σε αυτά. Συνεχίζαμε να πιέζουμε και νομίζω η προσπάθειά μας καρποφόρησε και αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι το πρόγραμμα, γιατί στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν τελειώσει και από την μεθεπόμενη Δευτέρα θα μπούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να συντομεύσουμε τις ημερομηνίες. Τώρα, επειδή με το πρόγραμμα το συγκεκριμένο νομίζω κανένας δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος, είναι δεδομένο κύριε Μαλά ότι θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή και πάλι να βρεθεί κάποια δυσκολία ουσιαστικά και να πάμε σε αναβολή. Θεωρώ πως όχι, διότι θα τελειώσουν οι αιτήσεις, ούτως ή άλλως 20 μέρες με 30 θα μας πάρει επεξεργασία ανάλογα με το πώς θα είναι. Ένα δεκαήμερο μετά, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην ουρά που λέμε. Μάλιστα, και ας ελπίσουμε ότι τότε βεβαίως θα έχουμε και κυβέρνηση, η οποία θα βάλει και τις υπογραφές. Εδώ είμαστε σε ένα εργατικό κέντρο, ό,τι χρειαστεί να επιστρέψουμε τις διαδικασίες, να πιέσουμε για να επιστρέψουν οι διαδικασίες. Τώρα, όσοι έχουν... Κάποιοι άλλοι μπορεί να ασχολιόνταν με τις εκλογές. Εμείς βλέπετε δεν ασχολούμαστε με αυτά, έχουμε και άλλα. Έχουμε βάλει σαν δεύτερο στόχο, μια και μιλάμε, να δούμε τι γίνεται και με την κλαδική σύμβαση εργασίας που αφορά ένα σωρό εργαζόμενους.
μέσα στη βδομάδα συγκαλέσουμε και σύσκεψη των σωματείων. Mm-hmm. Υπάρχει μια συνεννόηση με την Ομοσπονδία να δούμε πού θα βγάλουμε άκρη. Κάτι διαδικαστικό λίγο να ρωτήσω. Τα άτομα τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση δεν χρειάζεται να επιστρέψουν και πάλι να έρθουν στο ΚΕΚ και να επανυποβάλουν αιτήσεις. Όχι. Όχι. Θα πρέπει όμως, αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει κάποιο στοιχείο, να το κάνει. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση πριν από 1-2 μήνες ουσιαστικά, οπότε και είχε ξεκινήσει όλη η διαδικασία, ναι, και τώρα μετά από 2 μήνες ουσιαστικά και η διάρκεια, η χρονική διάρκεια της ανεργίας τους έχει ανέβει. Κοιτάξτε να δείτε, αν είναι στο κρίσιμο ώστε να συμπληρώνουν το δεκάμινο, μπορεί να επικοινωνήσουν. Διαφορετικά δεν αλλάζει τίποτε. Γιατί δηλαδή, αν κάποιος ήταν στους 10-11 μήνες και τώρα με το χρονικό διάστημα αυτό της καθυστέρησης πάει στο 12μηνο, μπορεί να έρθει να υποβάλει εκ νέου τα χαρτιά του? Όχι, όχι, θα αλλάξει, θα ζητήσει να τροποποιήσει το συγκεκριμένο χαρτί που αφορά την ενεργεια. Αλλά για μικρότερο χρονικό διάστημα ανεργίας, για παράδειγμα 4-5 μήνες, εκεί δεν υπάρχει όχι, θέμα. Γιατί ουσιαστικά στα μόρια που προσμετράνε, προσμετράται άνεργος, προσμετράται τρομοκρατώνιος άνεργος. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μαλέα, πας... ναι, ένα από τα κριτήρια είναι ο μακροχρόνιο άνεργος. Δηλαδή τα άτομα τα οποία έχουν από 12 μήνες και παραπάνω την κάρτα ανεργίας. Πώς βαθμολογούνται, παίρνουν συγκεκριμένα μόρια να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Πώς βαθμολογούνται οι άνεργοι που έχουν από 12 μήνες και κάτω ανεργία? Δεν πάμε τα μόρια, αλλά μέχρι 12 μήνες έχουν μια συγκεκριμένη μοριοδότηση, από 12 και πάνω έχουν μια άλλη. Πιο μικρή μοριοδότηση, πάντως μοριοδοτούνται, παρόλο που έχουν μικρότερο χρονικό διάστημα ανεργίας. Μέχρι 12 όσοι μοριοδοτούνται με κάποια μόρια, από 12 και πάνω με κάποια άλλα που είναι περισσότερα. Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, εάν τυχόν κοντεύει κάποιος και έχει ξεπεράσει πλέον μετά από αυτούς τους 2 μήνες το 12μηνο, καλό θα είναι να έρθει και πάλι στο Παπαλαζάριο και να επικαιροποιήσει ουσιαστικά την αίτηση που είχε υποβάλει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, λοιπόν, επομένως από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή υπενθυμίζουμε ότι ξεκινάει και πάλι η υποβολή των αιτήσεων. Εύχομαι πραγματικά, κύριε Μαλέα, να πάνε όλα καλά και να μην χρειαστεί και ακόμη μια φορά να διακόψουμε. Θα χρειαστεί από εκεί και πέρα, μου είπατε, περίπου ένας μήνας ουσιαστικά για να βγουν αναλυτικά οι βαθμολογίες, τα μόρια που θα πάρει ο καθένας και ποιοι θα μπουν στις θέσεις. Τώρα, αναφερθήκατε. Γι' αυτό σας είπα ότι με το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος. Από την πρώτη στιγμή εξαγγελίας του. Νομίζω ότι είμαστε στην ουρά. Μακάρι, γιατί στην ουρά βρισκόμασταν και πριν από 2 μήνες. Τώρα, αναφερθήκατε αρκετές φορές στις εκλογές, ότι ενώ κάποιοι άλλοι ασχολιόντουσαν αποκλειστικά και μόνο με τις εκλογές, εσείς ασχοληθήκατε με τα θέματα του εργατικού κέντρου. Θα ήθελα ωστόσο, επειδή ανήκετε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα από την ιδιότητά σας ως πρόεδρος του εργατικού κέντρου, θα ήθελα να πάρω ένα σχόλιο σε ό,τι έχει να κάνει με το νέο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ για το νόμο της Καστοριάς. Κοιτάξτε, σήμερα είμαι με την ιδιότητα του Προέδρου. Δεν θα ήθελα να πω κάτι. Σας λέω, ανεξάρτητα από αυτήν την ιδιότητα. Εντάξει, ένα μικρό σχόλιο θα σας κάνω, αλλά μπορούμε σε κάποια άλλη εκπομπή να πούμε ό,τι θέλετε. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι ένα ανανεωμένο ψηφοδέλτιο. Είναι ένα ψηφοδέλτιο που θεωρώ ότι μετέτρεψε το μήνυμα της κάλπης σε μια πράξη. Είναι νέοι άνθρωποι. Και δεν το λέω τώρα, το λέω και πάρα από εδώ και χρόνια μπορώ να πω, ότι χρειάζεται ανανέωση σε πολλά πράγματα και με αυτή τη ιδιότητα έχουμε ένα ψηφοδέλτιο ανανεωμένο, ένα ψηφοδέλτιο με επιχειρηματίες, με έτσι και αγρότη, με πετυχημένους αγρότη ανθρώπους. Είχε και το προηγούμενο ψηφοδέλτιο. Εντάξει. Δεν είχε και εκείνο. Δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Δεν είχε όμως τη δομή της ηλικίας. Mm-hmm. Έτσι. Νομίζω τώρα ότι παρότι είναι λίστα, βρέθηκαν άνθρωποι αξιόλογοι και μπαίνουν σε μια διαδικασία να στείλουν το μήνυμα στην κοινωνία ότι πλέον περνάμε στην καινούργια γενιά, στην καινούργια εποχή, και με αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο. Θεωρώ από τα καλύτερα που έχει να επιδείξει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι ήταν με ξεκάθαρες διαδικασίες, μετατρέποντας πλέον το μήνυμα που έδωσε η κάλπη σε πράξη τουλάχιστον για το νόμο μας. Θεωρείτε ότι το γεγονός αυτό θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τα ποσοστά σας και βεβαίως να κερδίσετε και πάλι την έδρα της περιοχής μας? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο νέων ανθρώπων. Εδώ θα είναι, εδώ είμαστε. Αν η Καστοριανή κοινωνία θέλει νέους ανθρώπους να αναμειχθούν,
Αν θέλει ανθρώπους που έχουν διάθεση, αν θέλει πετυχημένους να διαχειριστούν για το επόμενο διάστημα τα πολύ μεγάλα προβλήματα της, του νομού μας, της περιοχής μας, νομίζω μπορεί να κάνει πράξη. Εσείς αυτό είστε αισιόδοξος ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ με το ψηφοδέλτιο αυτό να κερδίσει την έδρα, την οποία έχασε στις εκλογές 6 Μαΐου. Κοιτάξτε να δείτε, αισιόδοξος, διότι θεωρώ ότι στις δεύτερες Κυριακές θα ξαναεπιβεβαιωθεί αυτό που η κάλπη έδωσε την πρώτη. Mm-hmm. Θέλει νέους ανθρώπους, θέλει ανανέωση, θέλει ανθρώπους με νέες ιδέες, με άλλες λογικές, με άλλες νοοτροπίες, σε άλλη κατεύθυνση να τον εκφράσει. Τις γκρίνιες που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, που έχετε μάλλον εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, πώς τις μεταφράζετε? Σε ένα ζωντανό οργανισμό πάντα υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν συγκρούσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι υγεία και το ΠΑΣΟΚ είναι ένας οργανισμός που έδειξε σε όλη τη διαδρομή και είναι ζωντανός με τις συγκρούσεις του, με όλα αυτά, και νομίζω ότι δεν λέει τίποτε. Θα έχουν κόστος αυτές οι συγκρούσεις? Δεν άκουσα. Θα έχουν κόστος αυτές οι συγκρούσεις? Δεν θεωρώ ότι θα έχουν κόστος, διότι τι κόστος θα έχουν? Νομίζω ότι θα ηγηθεί και στις μέρες που έρχονται ο απερχόμενος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της Βουλής. Νομίζω ότι θα κάνει το χρέος του απέναντι σε μια παράταξη που ουσιαστικά τον ανέδειξε. Στηρίζει το ψηφοδέλτιο αυτό ο κύριος Πετσάλνικος? Νομίζω ότι είναι αυτονόητο το ότι στηρίζει. Νομίζω ότι θα είναι για το βιβλίο Γκίνες. Άλλο είναι αυτονόητο, άλλο νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Όχι, το θεωρώ αυτονόητο και το θεωρώ δεδομένο ότι θα το κάνει και θα φανεί με τον καλύτερο τρόπο τις επόμενες μέρες ότι ο Φίλιππος Πετσάλικος, ο σύντροφος, θα δεν έχει επιλογή. Δηλαδή, είναι, δεν είναι τώρα αυτό κιόλας. Ένας άνθρωπος που πραγματικά τον ανέβασε αυτός ο χώρος, αυτό το κόμμα, στο τρίτο αξίωμα σε όλη τη χώρα, σε όλη την πατρίδα μας, σε όλη την Ελλάδα, έγινε γνωστό. Έγινε ο πρόεδρος της Βουλής, τρίτος θεσμικά στην ιεραρχία, στην εκπροσώπηση, στην πολιτική, στην πατρίδα μας. Mm-hmm. Εάν αυτό σε στηρίξει, δεν νομίζω ότι πλέον περνάμε σε άλλη σφαίρα, με άλλες λογικές, με άλλη ηθική, έτσι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να συμβαδίζει με άλλη λογική και άλλη ηθική. Και νομίζω τουλάχιστον ότι και λογική διαθέτει ο πρόεδρος της Βουλής, και ηθική διαθέτει, ώστε να είναι πρωτοπόρος στον αγώνα που κάνει το ΠΑΣΟΚ σε μια δύσκολη περίοδο για το κόμμα. Νομίζω ότι δεν, δηλαδή αυτή την ερώτηση μου κάνετε, τη θεωρώ αδιανόητη. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια ζήτηση εκ των νου κάνει που λένε. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ, διότι αν πάρουμε στη διαδρομή του ΠΑΣΟΚ στη Γαστοριά, αν ο μοναδικός που έχει από μικρή ηλικία μέχρι αυτή στη μεγάλη έχει ανδρωθεί και έχει αναδειχθεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ, από το ΠΑΣΟΚ, τώρα άμα μου πείτε ότι θα είναι και απέναντι. Ξέρετε κάτι, λόγω του παρασκηνίου, το οποίο ήταν πάρα πολύ έντονο και είμαι σίγουρη το γνωρίζετε πολύ καλύτερα βεβαίως από εμάς, το ερώτημα το οποίο ισχύει σήμερα είναι κατά πόσο τελικά το ΠΑΣΟΚ σήμερα στην Καστοριά στηρίζει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το θεωρώ αδιανόητο. Δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν βρισκόμαστε, στη δημοκρατία βρισκόμαστε, ο καθένας έχει τις απόψεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα αυτονόητα, δεν συζητάμε για τα αυτονόητα. Μάλιστα. Δηλαδή άμα αρχίσουμε και συζητάμε για τα αυτονόητα, τότε τι να πούμε. Δυστυχώς. Αλλά εδώ είμαστε. Αν το δούμε και αυτό, τι άλλο θα δούμε σε αυτή την πόλη. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαλέ. Έτσι. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το δείξει με τον καλύτερο τρόπο ότι και κοντά στο ψηφοδέλτιο είναι και όλα αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, να έχεις. Δεν είναι παρασκήνιο οι διαδικασίες. Άλλωστε, όπως είπε και ο πρόεδρος, αντιλαμβανόμενος και συνεισφέροντας στην ενότητα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διαδικασίες, κύριε Μαλέ. Είναι επιλογή δική του. Δεν είναι κανένας άλλου. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο χώρος τουλάχιστον
Και ο χώρος του Πασόκ το γύμισε με το παραπάνω. Και νομίζω ήρθε η σειρά να ανταποδώσει εξίσου αυτή την τιμή που του έκανε ο χώρος, να την ξαναποδώσει το ίδιο το κόμμα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Και εγώ και εγώ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Μαλέα. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Επιμελητήριο Καστοριάς. Δίνουμε δύναμη στον τόπο μας. Στο σπίτι σου δημιούργησε, ανανεώσου και νιώσε την ατμόσφαιρα του ονείρου. Διαμαντοπούλου. Χαλί, κουρτίνα, λευκά είδη. Χαλί μοντέρνο, κλασικό, παιδικό. Δώστε την πραγματική διάσταση στις λέξεις «Μοντέρνο σπίτι», «Ασλάνις Χόμ», «Ρίτσι», «Δίσνεϊ» και πολλά άλλα κορυφαία ονόματα σας περιμένουν. Διαμαντοπούλου. Επαγγελματικά Roman Roller. Στοράκια ηλεκτρικά μηχανικά. Αυτοματοποιημένα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Διαμαντοπούλου. Σε εμάς θα βρείτε βρεφικά είδη, παιδικά μικροέπιπλα Disney, ταπετσαρίες τείχου και επίπλων και επώνυμα λευκά είδη. Αναλαμβάνουμε και τη ραφή των υφασμάτων σε όλη την Ελλάδα. Διαμαντοπούλου. Όλα για το σπίτι. Λεωφόρος Μουναράδων 5. Περιοχή Χλώρης. Τηλέφωνο 83382. Είσαι κτηνοτρόφος? Σε ενδιαφέρει? Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς εδώ και 10 χρόνια λειτουργεί την πλέον αξιόπιστη βιομηχανία ζωοτροφών. Οι επιστημονικές πολιετής έρευνες βοηθούν στην παραγωγή σιτηρεσίων που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ζώων της περιοχής μας, εξασφαλίζοντας μεγάλη παραγωγή και άριστη υγεία των ζώων. Οι ζωοτροφές μας παράγονται από πρώτες ύλες της περιοχής μας χωρίς επιβαρυντικές ουσίες για την υγεία των ζώων αλλά και την υγιεινή των παραγόμενων από αυτά προϊόντων. Το υψηλότατο επίπεδο ποιότητας διασφαλίζεται και με HAS. Μην ξεχνάτε, στη βιομηχανία ζωοτροφών της Ένωσης μπορούμε και παράγουμε εξειδικευμένο σιτηρέσιο που επιθυμεί ο παραγωγός για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων και αναγκών κάθε ποιμνίου ξεχωριστά, με την επιμέλεια ειδικού ζωοτέχνη. Οι τιμές μας και οι ευκολίες πληρωμής δεν ανταγωνίζονται. Διακανονισμοί με ΟΣΔΕ ή έναντι αξίας γάλακτος και ΦΠΑ στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, σας λύνουν τα χέρια. Μεταφέρουμε τις ζωοτροφές με δικά μας μεταφορικά μέσα στο χώρο διανομής και παρακολουθούμε άμεσα και έγκαιρα το ποιμνιό σας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Βιομηχανία ζωοτροφών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς. Είσαι κτηνοτρόφος? Σου λύνει τα χέρια. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στο χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία.
για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρμ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Σύλλογος Αιμοδοσίας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Νομού Καστοριάς. Η μελωδία της καρδιάς. Αιμοδοσία. Το μεγαλύτερο δώρο με το μικρότερο κόστος. Εάν δεν γίνω δωρητής οργάνων και μυελού των οστών, πώς θα σώσω τον αδερφό μου? Η ζωή έχει αξία, χωρίς υποκρισία. Βλαστοκύτταρα. Το ωφάλιο αίμα που μου χάρισε τη ζωή του παιδιού μου. Εάν το χαρίσω στο κράτος, θα σώσω και κάποιον συμβατό συνάνθρωπό μου. Άρα θα έχω δύο χαρές που δεν αγοράζονται με όσα χρήματα. Περιβάλλον. Προσέχω και αγαπώ το περιβάλλον, διότι είναι το σπίτι μου. Ανήκω και εγώ στο περιβάλλον, όπως η κάθε μορφή ζωής. Ο άνθρωπος στρέφεται με όλες τις αισθήσεις. Ο πολιτισμός μας προσδιορίζει τον άνθρωπο και βελτιώνει το ζώδι ένστικτο. Η μουσική αλλάζει τον χαρακτήρα και την ζωή μας. Με την ωραία μουσική αλλάζει η διάθεση για ζωή. Δράσεις του συλλόγου, μελωδία της καρδιάς. Αιμοδοσίες, δενδροφυτεύσεις, βραβεύσεις, επισκέψεις, αμφικτιονίες, φιλοξενίες, αδελφοποιήσεις, εκθέσεις, εκδηλώσεις. Σύλλογος Αιμοδοσίας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Νομού Καστοριάς. Η μελωδία της καρδιάς. Τηλέφωνο 2467-025-372. Κινητό 6943-460-700. Η μελωδία της καρδιάς. Εάν δεν νοιαστώ εγώ, εάν δεν νοιαστείς εσύ, ποιος θα νοιαστεί για εμάς? Στον απόϊχο του καλοκαιρινού River Party λειτουργεί από φέτος το River Party Restaurant. Από 17 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή από το πρωί έως το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 24670-31077 και 24670-31011. Την περίοδο των εορτών ανοιχτά καθημερινά. Για αξιόπιστη, οικονομική και αποδοτική θέρμανση του χώρου σας, AlphaTherm. Εδώ και 4 δεκαετίες, η AlphaTherm συνδυάζει νέες τάσεις και υλικά για την κατασκευή ποιοτικών συσκευών θέρμανσης αναλύωτων στο πέρασμα του χρόνου. Οι θερμάστρες ξύλου και πετρελαίου της AlphaTherm εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και απόδοση, συνδυάζοντας ταυτόχρονα πρωτοποριακές σχεδιαστικές λύσεις. Ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις διακόσμησης, εξασφαλίζοντας άριστη λειτουργία και σύγχρονο design. AlphaTherm, αδελφή Χατζηβασιλείου. Γιατί πρέπει να γίνεις αιμοδότης? Γιατί δίνοντας αίμα νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Γιατί βοηθάς την ανάγκη των άλλων. Γιατί δίνοντας αίμα σώζεις μια ζωή. Γιατί μπορεί να βρεθείς κάποια στιγμή στην ίδια ανάγκη και εσύ. Να θυμάσαι πως όταν παίρνεις κάτι, γεμίζουν τα χέρια σου. Όταν δίνεις αίμα, γεμίζει η ψυχή σου. Γιατί η αιμοδοσία είναι μια ανώδυνη προσφορά που διαρκεί λίγα μόνο λεπτά και βοηθά μια καρδιά να συνεχίσει να χτυπά. Μην προσπερνάς την ανάγκη ενός ανθρώπου που σε χρειάζεται. Γίνε τώρα κι εσύ μέλος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Καστοριάς. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Καστοριάς. Χρωστάμε στη ζωή. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καστοριάς. Αθανασίου Διάκου 1. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-23553. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Ορεστικού.
Δεν είμαστε και πάλι σε οριακό σημείο. Βρίσκονται τα οικονομικά των περισσότερων Δήμων της χώρας. Το Δήμο Καστοριάς δεν τον έχει αγγίξει μέχρι στιγμής το πρόβλημα. Εάν συνεχιστεί όμως η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, και ο Δήμος Καστοριάς δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, όπως δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών Τρίφωνος Πολυγιάννης. Στην χειρότερη κατάσταση από κάθε άλλη φορά βρίσκονται τα οικονομικά των Δήμων. Κατά το τελευταίο πεντάμινο, η εισρωή των χρημάτων από την πολιτεία γίνεται με το σταγονόμετρο, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ο Δήμος Καστοριάς αντέχει ακόμα, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τρίφωνας Πολυγιάννης. Προσθέτει όμως ότι αν συνεχιστεί αυτή η ρευστή κατάσταση, ο Δήμος δεν θα αντέξει για πολύ. Η κατάσταση είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους τους πολίτες, με αυτό που βιώνουμε καθημερινά. Η οικονομική κατάσταση συγκεκριμένα είναι τραγική για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί οι πόροι, με βάση τις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας, το τελευταίο πεντάμινο τουλάχιστον, συγκριτικά με το 2011, είναι κοντά, αγγίζει το 50% κάτω. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η εισρωή χρημάτων είναι με το σταγονόμετρο και τα έξοδα συνεχίζουν να τρέχουν. Ο διευρυμένος Δήμος ο δικός μας, που γι' αυτόν θα ήθελα να ενημερωθούν οι πολίτες και οι δημότες, συγκριτικά με άλλες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντέχει ακόμη. Αλλά για πόσο ακόμη? Τα οικονομικά μας δεν είναι καλά, όπως δεν ήταν καλά και στην αρχή του χρόνου. Αρχίζουν όμως να επιδεινώνονται σε σημεία δύσκολα και στα όρια τα οποία μπορούμε πλέον να μιλάμε ότι αντέχουμε. Δεν θα αντέξουμε αν συνεχίσουμε την ίδια κατάσταση για το επόμενο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Δήμο και για τα οικονομικά του. Η οικονομική κατάσταση που επικρατεί έχει ως αποτέλεσμα να ακυρώνονται διαγωνισμοί προμηθειών, αφού οι Δήμοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τους προμηθευτές άμεσα. Η ελάχιστη ρευστότητα την οποία διαθέτουμε δεν μας επιτρέπει να κάνουμε προμήθειες από προμηθευτές του Δήμου. Οι προμηθευτές φτάσανε πλέον στο σημείο, γιατί τα κεντρικά τους δίκτυα δεν τους πιστώνουν, εκείνοι ζητούν από εμάς να είμαστε εντάξει. Χαλάσαμε και λίγο το όνομά μας, είναι αλήθεια, σαν Δήμος Καστοριάς, γιατί δεν έχουμε την ανάλογη ρευστότητα να μπορούμε να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε και να πληρώνουμε την άλλη μέρα. Από την άλλη, η διαδικασία στην οικονομική υπηρεσία είναι γνωστή, πρέπει να την ακολουθούμε. Αναρτούμε στο διάβια την κάθε μας προμήθεια, το κάθε μας έργο, την όλη διαδικασία, τέλος πάντων, όταν προβλέπετε μία δαπάνη την οποία θα κάνουμε εμείς σαν Δήμος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν και με τους προμηθευτές μας να έχουμε προβλήματα. Πρόσφατος διαγωνισμός για την προμήθεια οικοδομικών υλικών δεν πέτυχε. Μετά από 2 προσπάθειες δεν βρέθηκε προμηθευτής ο οποίος θα έπαιρνε το συγκεκριμένο διαγωνισμό στα χέρια του και θα τον ειδοποιούσε με τις προμήθειες τις οποίες θα κάναμε. Αναγκαζόμαστε να γυρίσουμε πίσω και με απόφαση του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου θα κάνουμε απευθείας αναθέσεις για προμήθειες σε οικοδομικά υλικά, τα οποία και αυτά φανταστείτε ότι είναι καθημερινές ανάγκες για το Δήμο. Παρά τα άσχημα οικονομικά, ο Δήμος Καστοριάς δεν σκοπεύει να αυξήσει τα δημοτικά τέλη, δηλώνει ο κύριος Πολυγιάννης. Τονίζω υπεύθυνα, σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος στην οικονομική υπηρεσία και αφού έχουμε συνεννοηθεί με τον Δήμαρχο Καστοριάς και όλη την εκτελεστική ομάδα του Δήμου, ότι αυξήσει δημοτικά τέλη δεν πρόκειται να γίνουν. Αντιθέτως, τονίζω, όπως προανέφερα σε άλλη συνέντευξη, ότι κινηθήκαμε προς την κατεύθυνση να μειώσουμε κάποια κοστολόγια σε ό,τι έχει σχέση ειδικά με τα καταστήματα εστίασης, τώρα που καλοκαιριάζει, να μπορέσουν και αυτοί να ανταπεξέλθουν στα έξοδα τα οποία προϋπολογίσαμε ότι θα εισπράξουμε σαν Δήμος. Είπαμε ότι στο ελάχιστο θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δωρεάν μετρήσεις ζαχάρου πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Γονέων και Διαβητικών του Νομού Καστοριάς. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά του Διαβήτη που γιορτάστηκε στις 23 Μαΐου. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση πολιτών στην εκδήλωση μέτρησης ζαχάρου που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Διαβητικών Καστοριάς. Τα μέλη του Συλλόγου σήμερα και για τέταρτη φορά μέσα σε λίγους μήνες πραγματοποίησαν μετρήσεις ζαχάρου σε χώρο απέναντι από τη Λαϊκή Αγορά. Η μέτρηση αυτή έγινε σήμερα με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα Διαβήτη που γιορτάζεται στις 23 Μαΐου
Και αποφάσισε ο σύλλογός μας για άλλη μια φορά να κάνει μια εξόρμηση στην πόλη της Καστοριάς, προκειμένου να μετρήσουμε ζάχαρα, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τους γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν. Μόλις με πληροφόρησαν ότι οι μετρήσεις έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Η αλήθεια είναι ότι από τις 10 η ώρα το πρωί έχουμε φτάσει πάνω από 500 μετρήσεις. Και ξέρετε, επειδή είναι μια διαδικασία που την κάνουμε τέταρτη φορά, σημαίνει ότι έχει απήχηση, μας δίνει θάρρος και κουράγιο να συνεχίσουμε, να ξαναπροσπαθήσουμε, να καλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να έρθει να μας δει και να μας γνωρίσει. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι οι περισσότεροι έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη, αλλά δεν το γνώριζαν. Με λείπει αυτό που λέμε πάντα, παρατηρούμε ότι τα ζάχαρα είναι αρκετά ανεβασμένα σε πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει το πρόβλημά του. Αυτή τη φορά παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν αρκετοί ηλικιωμένοι, αλλά και άνθρωποι άνω των 50 ετών, που είναι νέοι άνθρωποι, έτσι, που είχαν αρκετά τσιμπημένα ζάχαρα, που σημαίνει ότι δεν κάνουν εξετάσεις, δεν πηγαίνουν στο γιατρό, και θα το ξανατονίσουμε και θα το πούμε. Αυτό το κάνουμε γιατί είμαστε υπέρμαχοι της πρόληψης. Ο κόσμος πρέπει να προλαμβάνει τα προβλήματα υγείας και καλά θα κάνει να πηγαίνει έστω και μία φορά το χρόνο να κάνει εξετάσεις. Μπορεί να του σώσει τη ζωή. Άρα, πολύ εύκολες αλλά και δύσκολες συνταγές περιλαμβάνει το βιβλίο του γνωστού σεφ Βασίλη Καλίδη. Η νέα ελληνική κουζίνα σε 88 συνταγές είναι ο τίτλος του βιβλίου, το οποίο παρουσιάστηκε στην Καστοριά μέσα με μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Καστοριάς. Η νέα ελληνική κουζίνα σε 88 συνταγές είναι ο τίτλος του βιβλίου που έγραψε ο γνωστός σεφ Βασίλης Καλίδης. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στην Καστοριά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο σεφ βράβευσε και την καλύτερη πίτα. Οι συνταγές ήταν 89 και για λόγους καλής ενέργειας βάλαμε το 88, τις κάναμε 88, γιατί μεταξύ του και Σοβαρού είναι τα δύο σύμβολα του άπειρου και ελπίζουμε το βιβλίο να πουλήσει άπειρα. Άπειρα κομμάτια. Βιβλίο ήθελα να βγάλω γιατί είχα να πω πάρα πολλά στον κόσμο και τα 12 λεπτά τα τηλεοπτικά που μου δίνουν κάθε μέρα στην εκπομπή είναι πολύ λίγα. Θα ήθελα να έχει μέσα 488 συνταγές, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Κάτσαμε με την ομάδα μου και το στήσαμε. Το αντικειμενικό στοίχημα αυτό είναι... Ξέρετε, βιβλία μαγειρικής υπάρχουν πάρα πολλά και όλοι βγάζουμε βιβλία μαγειρικής. Ήθελα να είναι ένα βιβλίο μικρό, χαρούμενο, εύχριστο, να είναι σχεδόν ένα βιβλίο τσέπης, να μπορεί να το μια νοικοκυρά να το πάρει και να το βάλει στη τσάντα της, να το πάει δώρο κάπου. Ήθελα να είναι ένα βιβλίο χαριτωμένο. Με 88 συνταγές, οι 80 πανεύκολες, οι 8 λίγο εφετζίδικες, αλλά αν κάποιος έχει όρεξη μπορεί να τις φτιάξει. Το βιβλίο, ναι, έχει εκδηλωθεί ήδη ενδιαφέρον από την Ιαπωνία και προς τα τέλη Σεπτεμβρίου το βιβλίο θα έχει μεταφραστεί ήδη στα αγγλικά και θα γίνει και μια παρουσίαση στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη και στο Σικάγο. Ο Βασίλης Καλίδης αναφέρθηκε και στα μελλοντικά του σχέδια. Τέλος του καλοκαιριού ξεκινάω να γυρίζω στην Ελλάδα μια εκπομπή που λέγεται The Cooking Odyssey για την Αμερικάνικη τηλεόραση, που είναι ένα ταξίδι στην Ελλάδα με πολύ φαγητό και πολιτισμό και ιστορία. Αυτά που αρέσει να βλέπει ο κόσμος. Ναι, οι συνταγές μου θα περιλαμβάνονται, γιατί λίγο πολύ οι συνταγές θα είναι του Καλίδη. Ο Δήμος Καστοριάς έχει τη χαρά να φιλοξενεί σήμερα εδώ με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Πατάκη, το Βασίλη Καλίδη, το διάσημο μάγειρα, σεφ, μαζί με την παρουσίαση του βιβλίου του, η νέα ελληνική κουζίνα σε 88 συνταγές των εκδόσεων Πατάκη. Είναι μεγάλη χαρά μας που τον έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να παρουσιάσει συνταγές αυθεντικές από την ελληνική κουζίνα, από τη μακεδονική γη, μια και είναι παιδί της μακεδονικής γης. Θα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε και αρχές Σεπτεμβρίου σε μια παραγωγή του Αμερικάνικου δικτύου PBS με τον τίτλο «Η Οδύσσια της Μαγειρικής». Και φυσικά θα τον φιλοξενήσουμε, θα δείξουμε την ιστορία του τόπου μας, τον πολιτισμό. Μας, το τι έχουμε να προσφέρουμε τόσο πολιτισμικά όσο και τουριστικά, έτσι ώστε τόσο περισσότερος κόσμος να επισκεφθεί την πόλη μας και να γίνει γνωστή παγκοσμίως. Πριν από περίπου 4 χρόνια ξεκίνησε μια ιδέα του να στήσουμε από την αρχή μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της Ελλάδος στην Αμερική γύρω από την ιστορία, τον πολιτισμό και τη διατροφή. Ήταν ένα στίγμα που έπρεπε να κερδίσουμε από την πρώτη στιγμή, παρότι είχαμε αντικειμενικά αρκετές δυσκολίες. Η πρώτη σεζόν της σειράς πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε έναν μέσο όρο τηλεθέασης 7,5 με 8 εκατομμύρια τηλεθεατές, πολύ μεγάλο νούμερο για την Αμερικανική τηλεόραση.
Και βέβαια, τώρα που μιλάμε, ήδη προβάλλεται και η δεύτερη σεζόν, που εκείνη, επίσης και αυτή γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα πια και μετά την εικόνα που πήραμε από την πόλη της Καστοριάς, είμαστε σίγουροι και πεπισμένοι ότι ο Βασίλης και η υπόλοιπη ομάδα του συνεργείου θα έρθουμε στην πόλη τέλη του Αυγούστου, αρχές του Σεπτεμβρίου, γιατί από ό,τι φαίνεται η περιοχή γενικότερα έχει να δώσει πολλά και στο κομμάτι του πολιτισμού και της ιστορίας, αλλά κυρίως της διατροφής που μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν μία από τις πολλές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Καστοριάς εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε να καλησπερίσουμε στο στούντιο του Δελτίου την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Ειρήνη Γεωργοσοπούλου Μισκία. Κυρία Μισκία, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ σας, κυρία. Πολύ που είστε εδώ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είδαμε λοιπόν την εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του πολύ γνωστού βεβαίως σε όλους μας σεφ του Βασίλη του Καλίδη, την παρουσία του πολύ γνωστού επίσης σκηνοθέτη στην Αμερική του κυρίου Γιώργου Στάμου. Και στο πλήρω βεβαίως και μια εκπομπή ουσιαστικά που θα κάνουν στην Καστοριά, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς, κυρία Αναγνωστοπούλου. Πραγματοποιήθηκε αυτή η εκδήλωση την περασμένη Κυριακή, φυσικά, και πλήθος κόσμου πήρε μέρος. Ο Δήμος Καστοριάς προσπαθεί με μια σειρά δράσεων να μπορέσει να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στην πόλη της Καστοριάς, να παρουσιάσει την πόλη της Καστοριάς στο ευρύ κοινό, όχι μόνο στο Πανελλήνιο, αλλά και παγκοσμίως. Ευελπιστούμε ότι η παρουσία εδώ του κυρίου Τζορτζ Στάμους και του κυρίου Καλίδη θα αποτελέσει έναυσμα, έτσι ώστε η Καστοριά να μπορέσει να γίνει γνωστή πέρα από τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα. Mm-hmm. Έχουμε βεβαίως και μια σειρά άλλων εκδηλώσεων και μιας που ξεκινήσαμε από τις εκδηλώσεις, θα ήθελα λίγο να ολοκληρώσουμε καταρχήν το κομμάτι αυτό. Έχουμε την πολύ μεγάλη εκδήλωση σε λίγους μήνες, την περίφημη Αλεξιάδα. Μέρος εκδηλώσεων βεβαίως αρκετές υπό τον τίτλο της Αλεξιάδας, για την οποία ζητάτε και τη συνδρομή αρκετά μεγάλου αριθμού εθελοντών για να μπορέσουν να βοηθήσουν και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλύτερη διεξαγωγή τους. Πραγματικά η Αλεξιάδα είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα πραγματοποιηθεί και με τη συμμετοχή των πολιτών της πόλης και του Δήμου Καστοριάς. Χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα τον ενθουσιασμό όλων, τη γνώση και φυσικά τη θέληση να συμμετάσχουν όχι μόνο φέτος αλλά κάθε χρόνο το ίδιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε η Αλεξιάδα να καθιερωθεί ως δράση, ως φεστιβάλ βυζαντινό, μεσαιωνικό, mm-hmm. έτσι ώστε να προσελκύσει ακόμα περισσότερο κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος του Δήμου Καστοριάς και φυσικά και του Δημάρχου μας, του κ. Μανώλη Χατζησιμεωνίδη και όλων των συνεργατών του, η Καστοριά να αποτελέσει πόλο έλξης πανελληνίως και φυσικά και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αριθμό τουριστών παγκοσμίως. Χρειάζεται η δημιουργία δράσεων. Η Αλεξιάδα είναι μία από αυτές τις δράσεις. Θα φέρω ως παράδειγμα χαρακτηριστικό την πόλη του Ιντερλάγκεν στην Ελβετία, όπου εδώ και 100 χρόνια περίπου παίζεται η ιστορία του Γουλιέλμου Τέλου, επί περίπου ένα μήνα στη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου υπάρχουν 196 κομπάρσι πολίτες εθελοντές μέσα από την ίδια την πόλη, μια πόλη 7.000 κατοίκων και 4 επαγγελματίες ηθοποιοί. Δεν νομίζω ότι η πόλη της Καστοριάς υστερεί. Όλοι αγαπάμε την πόλη μας. Καλούμε όλο τον κόσμο, συλλόγους, πολιτιστικούς φορείς, απλούς πολίτες, ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά, να συμμετάσχουν στην δράση αυτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί 31 Αυγούστου, 1 και 2 Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά τη συμμετοχή των εθελοντών, θα τους χρειαστούμε στις 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, περίπου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 η ώρα το βράδυ, mm-hmm. όπου θα γίνει η αναπαράσταση της αποβίβασης του Αλέξιου του Κομνηνού στην περιοχή της Μαυρότισσας. Mm-hmm. Ευελπιστούμε ότι ο κόσμος θα αρχίσει να δηλώνει συμμετοχές. Υπάρχει μια παρακαταθήκη ατόμων, οι οποίοι έχουν δηλωθεί ήδη ως εθελοντές, γύρω στα 40 άτομα, αλλά ευελπιστούμε ότι και οι σύλλογοι πολιτιστικοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν μαζικά σε αυτήν την γιορτή της πόλης μας. Πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή? Φυσικά στα γραφεία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Τουρισμού σε καθημερινή βάση, στα τηλέφωνά μας το 29630, το 22655 και το 28999, καθώς και υπάρχει και το mail μας antpolkas@gmail.com,
όπου μπορούν και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει μέχρι τώρα. 40 άτομα είπατε μέχρι στιγμής. Φαντάζομαι ότι και οι σύλλογοι πολιτιστικοί, που είναι και πάρα πολλοί, σίγουρα θα ανταποκριθούν, και οι απλοί πολίτες βεβαίως. Είναι μια ευκαιρία μοναδική, θα έλεγα. Και μοναδική, θα είναι ένα γεγονός μοναδικό, το οποίο θέλουμε να εδραιώσουμε ως μόνιμη δράση πλέον για την Καστοριά. Θα υπάρξουν μουσικοθεατρικά δρόμενα κατά τη διάρκεια του διημέρου. Θα υπάρξει ένα βυζαντινό παζάρι, το οποίο θα στηθεί και θα συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες, παραδοσιακά επαγγέλματα εκείνης της εποχής, όπως αγιογράφοι, αγιοπλάστες, καλαθοποιοί, γουνοποιοί, ψαράδες. Δηλαδή δεν είναι μόνο άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετάσχουν ως κομπάρς, αλλά και άνθρωποι που μπορούν με τις γνώσεις τους να βοηθήσουν. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό γίνεται φέτος στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, αλλά όπως ήδη προανήφερα, θα θέλαμε να το εδραιώσουμε πλέον ως δράση που θα πραγματοποιείται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην πόλη της Καστοριάς. Να καθιερωθεί ως θεσμός. Ακριβώς. Έχουμε κάποιες άλλες εκδηλώσεις τώρα τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του υπάρχει πλήθος εκδηλώσεων μέσα στον Ιούνιο. Τώρα δεν ξέρω για την οικονομία του χρόνου αν θα ήταν σκόπιμο να τις αναφέρουμε. Ενδεικτικά κάποιες. Ενδεικτικά. Υπάρχουν οι μύθοι της λίμνης στο σπήλαιο του Δράκου. Υπάρχει η παραμονή του Οικουμενικού Πατριάρχη. Η οποία αναβλήθηκε λόγω εκλογών. Τώρα έχουμε και πάλι εκλογές. Πλέον η παρουσία του εδώ, επειδή εκλογές έχουν καθοριστεί για την 17η του Ιούνιου, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου. Επομένως, νομίζω ότι θα προλάβουμε να υποδεχθούμε. Αρκεί να μην πάμε και σε τρίτο γύρο. Και πάλι ο Πατριάρχης θα έρθει. Είναι πλέον δρομολογημένη επίσκεψη. Ωραία. Τώρα πάμε και στην αυριανή επίσκεψη του Υφυπουργού, του Γερμανού Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του κυρίου Φούχτελ, ο οποίος θα βρεθεί στην Καστοριά. Λίγο το λόγο της επίσκεψης, υπάρχει και ένα πλαίσιο συνεργασίας ουσιαστικά με το Δήμο, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Στα πλαίσια λοιπόν της συνεργασίας του Δήμου Καστοριάς, που ξεκίνησε με το γερμανικό προξενείο στην Θεσσαλονίκη και με τον γερμανό πρόξενο, τον επιτετραμένο γερμανό πρόξενο εδώ στην Ελλάδα, πρόκειται να επισκεφθεί ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας, ο κύριος Hans-Joachim Fuchtel, την πόλη της Καστοριάς, μαζί με το επιτελείο του. Στα πλαίσια της επίσκεψής του στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε από την πόλη της Καβάλας, όπου βρέθηκε χθες και σήμερα για να συμμετέχει στην διημερίδα με αφορμή τον βιώσιμο τουρισμό, όπου πλήθος ειδικών από τη Γερμανία παρέστησαν και πρόσφεραν τις γνώσεις τους στο κομμάτι του τουρισμού. Μία αντίστοιχη ένα αντίστοιχο τετραήμερο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 21 μέχρι τις 24 Ιουνίου και στην πόλη της Καστοριάς, με θέμα την βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή μας από τις 21 μέχρι, όπως είπαμε, τις 24 Ιουνίου. Mm-hmm. Σκοπός της επίσκεψης του κυρίου Φούχτελ είναι να συζητηθούν οι λεπτομέρειες με τον Δήμαρχο Καστοριάς, τον κύριο Μανώλη Χατζησιμονίδη, για το προγραμματισμένο αυτό συνέδριο, για την συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς σε όλη αυτή την ανταλλαγή της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που μπορεί να προσφερθεί εκ μέρους της γερμανικής πλευράς, και φυσικά που έχουν ως τελικό στόχο και απότερο στόχο την προώθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση, την απόκτηση γνώσεων, επιμόρφωσης, αλλά και προώθησης προγραμμάτων που αφορούν νέους ανέργους, τον τουρισμό, την εξυγίαση της λίμνης, αλλά και τις βιολογικές καλλιέργειες, ένα κομμάτι που απασχολεί πάρα πολύ το Δήμο μας. Είναι και υπεύθυνος για την ανάπτυξη της ελληνογερμανικής συνεργασίας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Αυτού του είδους τα συνέδρια γίνονται στα πλαίσια της τρίτης ελληνογερμανικής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο
στην Θεσσαλονίκη και που τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων αυτών θα παρουσιαστούν τότε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα το δούμε αύριο βεβαίως, θα έχουμε και το σχετικό ρεπορτάζ και από εκεί και πέρα 21 μέχρι 24 Ιουνίου που θα είναι το τετραήμερο. Περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου και φυσικά έτσι ώστε να διευρυνθεί η συνεργασία σε επίπεδο περιφερειών, δήμων και φυσικά μέσα στην κοινωνία των πολιτών την οποία ζούμε. Πριν σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα να πούμε κάποια πραγματάκια για τη δωρεάν διάθεση τροφίμων μέσω του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Καστοριάς. Το κοινωνικό παντοπολίο ήδη από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πλέον λειτουργεί σε νόμιμη βάση. Βρισκόμαστε στη διαδικασία χορήγησης τροφίμων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από μεγάλες εταιρείες. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καστοριάς και κοινοφελής επιχείρηση δέχεται δικαιολογητικά για να υποβληθούν στα πλαίσια προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που θα επιτρέψει την δωρεάν διανομή τροφίμων στους πολίτες. Mm-hmm. Στα δικαιολογητικά καταληκτική ημερομηνία είναι η 30 Μάη, δηλαδή αύριο, και λειτουργεί το πρόγραμμα εδώ περίπου, δηλαδή κατάθεση των δικαιολογητικών, εδώ και 1,5 μήνα. Από πότε ξεκινάει η λειτουργία του παντοπολίου, δηλαδή η κατάθεση των δικαιολογητικών? Η κατάθεση των δικαιολογητικών έχει ξεκινήσει από τις αρχές Μαΐου περίπου. Ολοκληρώνεται αύριο? Αύριο, ναι. Παίρνουν τα άτομα από τα τρόφιμα? Όχι, καταθέτονται ακόμα τα δικαιολογητικά και περίπου θα χρειαστούν περίπου 6 μήνες, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνει επεξεργασία όλων των δικαιολογητικών και καταθέσεων. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μισκή. Πολύ, κυρία. Καλό βράδυ, ναι. Καλό βράδυ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν και από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Καστοριάς, την κυρία Ειρήνη Γεωργοσοπούλου Μισκή. Θα πάμε εμείς τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Λοιπόν, άρα η συννεφιά προβλέπεται για αύριο Πέμπτη με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε καθώς ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσετε. Καλό βράδυ σε όλους. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Ορεστικού.